Αδελφό τον κύριο Σαζακλή, γιατί υπάρχει σημαντικό θέμα με τον τηλεοπτικό σταθμό Sky, που είχε μία συνέντευξη των Τούρκων hacker, οι οποίοι έχουν εισβάλει σε μέσα ενημέρωσης, στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, σε συγκεκριμένο τηλεοπτικό σταθμό στην Κρήτη, στο site. Στο τμήμα κοινωνιολογίας του Παντιού Πανεπιστημίου. Σε πανεπιστήμια, καθώς απειλούν θα χτυπήσουν ακόμα και το Υπουργείο Εξωτερικών. Εδώ λοιπόν, κανείς δεν τους βρίσκει και τους βρήκε ο Sky. Πώς τους βρήκε, παιδιά? Τους Τούρκους hacker, εδώ τον ένα δεν μπορείς να βρεις. Βρήκε ο Sky τον Τούρκο? Το πώς τους βρήκε ή γιατί τους βγάζει στον αέρα είναι το θέμα τελικά. Όλα είναι το θέμα, συνάδελφε. Και αυτό είναι που θα τρελαθούμε. Αν είναι δυνατόν τη θέση των Τούρκων παρακρατικών να τη βγάζουμε στον αέρα. Έχεις δίκιο, δεν αμφιβάλλω. Πού τους βρήκανε, είναι αληθινοί, είναι πράκτορες της ΜΙΤ, είναι τι είναι τελικά, γκρίζι λύκη. Μήπως έκανε διαμεσολάβηση ο Τούρκος παραγωγός του Sky, Διολαπίθανο. Διολαπίθανο. Άσε που καλό είναι να παρατηρήσουμε και τον τρόπο που σκηνοθετούνται όλα πλέον αναφορικά με αυτούς και τη συνέντευξή τους σε σχέση με τις παραγωγές του. Όλα γίνονται πλέον. Και τι προπαγάνδα υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ μέγα θέμα για την εθνική μας ασφάλεια και το τι ακριβώς συμβαίνει και πώς από τους μεγαλύτερους τηλεοπτικούς σταθμούς στη χώρα. Με το πρώτο σε τηλεθέαση δελτίο ειδήσεων της χώρας να βγαίνει και να φιλοξενεί και να δίνει βήμα στους τουρκαλάδες που επιτίθονται στη χώρα μας, που κάνουν κυβερνοεπιθέσεις μέσω διαδικτύου, που προκαλούν ζημιά. Και βέβαια συνεχίζουν να απειλούν. Και έδειξαν στον ρεπόρτερ του Sky, να πούμε ότι η συνάντηση καταρχήν έγινε κάτω από άκρα μυστικότητα στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης. Εκεί ένας εκπρόσωπος των Τούρκων hackers, οι οποίοι κάνουν τις κυβερνοεπιθέσεις, μίλησε με έναν ρεπόρτερ του Sky. Αφού λοιπόν είπε ότι το κύριο αίτημά τους είναι να γυρίσουν πίσω στην Τουρκία οι 8 Τούρκοι αξιωματικοί του και ότι θα συνεχίσουν να κάνουν κυβερνοεπιθέσεις όσο η ελληνική πλευρά συνεχίζει να εμένει στην θέση αυτή, έδειξαν και ένα βίντεο στο οποίο έδειξαν στον ρεπόρτερ την δυνατότητα που έχουν να χτυπήσουν το βίντεο, τη σελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών. Εδώ είναι σοβαρό το θέμα. Και πάνω Τζίφα, εσύ με την εμπειρία που έχεις τόσα χρόνια. Λοιπόν, επειδή έχει τύχει να δουλέψω πολύ κοντά στο Υπουργείο Εξωτερικών, στην Αντιπροεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κτλ., αλλά θα το πάω αλλιώς το θέμα. Το πρόβλημα καταρχήν με το γεγονός αφενός ότι παρουσιάζουμε τους Τούρκους hackers. Το δεύτερο είναι ότι. Και τις δυνάμεις τους. Και τις δυνάμεις τους. Ότι βγαίνουν ακριβώς και προπαγανδίζουν τις δυνάμεις τους. Και τρίτον, το ότι μας προειδοποιούν ανοιχτά σημαίνει ότι έχουμε φτάσει σε αυτό που λέμε στην λεγόμενη τέχνη του πολέμου που διδάσκεται στις ακαδημίες πολέμου όλου του κόσμου, στο πρώτο στάδιο. Escalation, πώς το λένε, ανάπτυξης του πολέμου, ο οποίος είναι ο λεγόμενος ψυχρός προπαγανδιστικός. Σας το λέω ξεκάθαρα για να μην μπω σε φιωρητή. Εγώ εδώ βλέπω τύπου... και με ανατριχιάζει που έχουν μπει μαζί με τους hacker, ο δημοσιογράφος ο Sky, να προσπαθούν το πώς εισβάλλουν μέσα στη σελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών. Τι είναι αυτά τα πράγματα! Την ίδια στιγμή που τους επιστρέφουμε στον Εύρο πίσω άνθρωπό τους. Άνθρωπό τους ο οποίος... Τι είναι αυτά τα πράγματα! Έχουμε την κυρία Ιφηγένεια Βασιλοπούλου, δικηγόρος στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ενημερώστε με. Εδώ τα πράγματα είναι τρελά. Βλέπεις το δελτίο ειδήσεων του Sky να σου κάνει δύναμη ισχύες, να σου δείχνει. Το πώς μπορούν να επιτεθούν στο Υπουργείο. Μπορεί να ακουστεί σκληρό αυτό που θα πω, Φίλιππε, αλλά ο ρεπόρτερ του Sky λειτουργεί ως φερέφωνο ποιον, των Τούρκων hackers. Ή μας ενημερώνει για το πόσο δυνατή είναι. Εδώ είναι σοβαρό θέμα, σοβαρό θέμα και πώς βρήκε ο δημοσιογράφος. Ο Έλληνας δημοσιογράφος βρήκε τον Τούρκο hacker, που οι hacker κρύβονται στα υπόγεια. Φίλιππε, συγγνώμη, άντε. Πώς τους βρήκανε, πώς εντοπίσανε. Φίλιππε, τι παιχνιδάκι είναι αυτό. Εγώ σου λέω ότι είσαι καλός ρεπόρτερ και τον βρίσκεις αύριο το πρωί. Πιστεύεις ότι ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης έτσι αβίαστα θα σου πει βγάλ τον αγόρι μου χωρίς να ξέρουμε ποιος είναι αυτός, είτε είσαι εσύ, είτε είμαι εγώ, οποιοδήποτε. Θα το έκανε ποτέ ένας νοήμων καναλάρχης αυτό το πράγμα στην πατρίδα? Είναι εθνικό το ζήτημα. Ιφηγένεια Βασιλοπούλου, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα. Εδώ πέρα βλέπουμε να γίνεται μια διαδικασία και να δείχνει το πώς γίνεται, πώς εύκολα μπορεί να επιτεθούν οποιαδήποτε στιγμή στη σελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών μας και βλέπουμε το δημοσιογράφο του Sky και την κάμερα του Sky να καταγράφει. Να καταγράφει τι Γιώργο Σερακλή. Να καταγράφει πως οι Τούρκοι hackers απειλούν ανοιχτά πλέον την χώρα μας, ότι εάν εμένει στην στάση της να μην γυρίζει πίσω στην Τουρκία τους 8 αξιωματικούς, τότε θα, οι επιθέσεις, οι κυβερνοεπιθέσεις θα συνεχιστούν με πρώτη και καλύτερη την επίθεση στη σελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών. Μάλιστα. Θέλω να πω το εξής, ναι. Όπως καταλαβαίνω εγώ και από την εμπειρία που έχω, η συγκεκριμένη αυτή συνέντευξη, αν και φαίνεται καταρχήν ότι έχει γίνει στα πλαίσια κάποιας δημοσιογραφικής έρευνας, ναι, θεωρώ ότι δημιουργεί πάρα πολλά ερωτηματικά, λόγω του ότι ακριβώς δόθηκε από hacker, που ως γνωστό οι άνθρωποι αυτοί δεν αποκαλύπτουν ποτέ την αληθινή τους ταυτότητα, δρούν ανώνυμα μέσω του διαδικτύου, λαμβάνοντας όλες τις προφυλάξεις για να μην εντοπιστούν και αλλάζουν, όπως πολύ καλά ξέρεις, Φίλιππε, την ταυτότητά τους, δηλαδή το IP τους, την ηλεκτρονική τους ταυτότητα, ανά δευτερόλεπτο, ώστε να μην μπορούν ποτέ να εντοπιστούν από τις υπηρεσίες της ηλεκτρονικής δίωξης. Θεωρώ λοιπόν ότι το γεγονός ότι οι δημοσιογράφοι μετέβησαν στην Κωνσταντινούπολη για να πάρουν τη συγκεκριμένη συνέντευξη από ανθρώπους οι οποίοι ουσιαστικά είναι ανώνυμοι, οι οποίοι απειλούν τη χώρα μας, την κυβέρνησή μας, να ρίξουν μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Εξωτερικών, να ανεβάσουν πληροφορίες, να παραποιήσουν στοιχεία, εμένα μου δημιουργεί πάρα πολλά ερωτηματικά και χωρίς να παραγνωρίζω βέβαια ότι αυτό έγινε στα πλαίσια της δημοσιογραφικής έρευνας, μου δημιουργεί πάρα πολλά ερωτηματικά για τον τρόπο που δόθηκε η συνέντευξη, διότι μετέβησαν εκεί οι Έλληνες δημοσιογράφοι και ακριβώς λόγω του τρόπου και του χώρου που ενεργούν αυτοί οι συγκεκριμένοι hackers, οι οποίοι είναι πρόσωπα φαντάσματα και άγνωστα. Ξαναλέμε ότι είναι γνωστό και θα πρέπει να το γνωρίζουν όλοι ότι αλλάζουν την IP τους, δηλαδή την ηλεκτρονική τους διεύθυνση, ανά 5 δευτερόλεπτα. Κανένας δηλαδή δεν μπορεί να γνωρίζει ποιοι είναι και αν τη συνέντευξη αυτή που δώσανε, πού τη δώσανε, πώς τη δώσανε. Βέβαια είπαν οι δημοσιογράφοι ότι όλα αυτά έγιναν με άκρα μυστικότητα και ότι και οι ίδιοι, από ό,τι πληροφορήθηκα, βιντεοσκοπούσαν και μαγνητοσκοπούσαν τη συνέντευξη. Όμως δεν μπορεί αυτό να μην δημιουργεί πάρα πολλά ερωτηματικά σε όλους. Και πόσο μάλλον. Και δεν θα πρέπει να παρέμβει το Υπουργείο, εδώ πρέπει να παρέμβει η κυβέρνηση. Και δεδομένου ακριβώς ότι προσβάλλουν την εθνική μας ασφάλεια και λένε ευθέως ότι εμείς μπορούμε να ρίξουμε το σύστημα, μπορούμε να παρέμβουμε και μπορούμε να δώσουμε πληροφορίες από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών στον οποιονδήποτε. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Είναι εθνικό θέμα και θα πρέπει το Υπουργείο μας να εστιάσει και να δει πώς δόθηκε αυτή η συνέντευξη, αν είχε τα εχέγγυα να δοθεί. Ο εισαγγελέας, κυρία μου. Ο εισαγγελέας, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά στην προκειμένη περίπτωση είναι το μόνο θέμα για το οποίο ο εισαγγελέας μπορεί να καλέσει το δημοσιογράφο και ο δημοσιογράφος είναι βάση του συντάγματος. Πρέπει να αποκαλύψει τις πηγές του. Λόγω ένας πατριώτης. Λόγω εθνικούς, λόγω της εθνικής μας ασφάλειας. Ακριβώς και συμφέροντος. Ναι, συμφωνούμε σε αυτό. Απλώς σας λέω ότι ο δημοσιογράφος που καλύφθηκε υπό την ταμπέλα της δημοσιογραφικής έρευνας θα έρθει και θα πει «Δεν μπορώ να δώσω στοιχεία». Όχι, Φιγέλη Βασιλοπούλου, υπάρχει συγκεκριμένα εδώ, ο συνάδελφος είναι μέλος της ΕΕΑ, πες μας. Διάταγμα. Τι λέει το Προεδρικό Διάταγμα. Βασικά το Σύνταγμα, ξεκινάνε όλα από το Σύνταγμα της Ελλάδος και την ελευθερία του λόγου. Και τι λέει, πες όλα μας. Είναι συνταγματικά, για να το πω λαϊκά, και για όλα μπορούμε να μιλήσουμε όλοι, αλλά όταν πρόκειται για θέμα εθνικής σημασίας και εθνικού συμφέροντος, εκεί παρεμβαίνει ο εισαγγελέας. Και μπορεί να κατηγορηθεί ακόμα και για κατασκοπία από 10 μέχρι και 35 έτη το κάθε άτομο, είτε είναι δημοσιογράφος είτε όχι. Θέλω να θέσω ένα άλλο ερώτημα. Θέλω να θέσω ένα άλλο ερώτημα. Εφόσον η συνέντευξη αυτή αφορούσε θέματα μίσονος εθνικής ασφάλειας και η συνέντευξη αυτή δόθηκε από hacker που είναι γνωστό σε όλους πώς λειτουργούν και πώς διακυβεύονται τα συμφέροντα της χώρας μας, ο δημοσιογράφος όφιλε να έχει πάρει προηγουμένως άδεια πριν προβεί και μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη η ομάδα αυτή και λάβει τη συγκεκριμένη συνέντευξη. Ή λειτουργεί αφαίρετα επειδή είναι δημοσιογράφος
και σου λέει αυτό είναι δημοσιογραφική έρευνα και μπορώ. Εδώ υπάρχει θέμα για την εθνική μας ασφάλεια, το πρέπει να παρέμβει ο εισαγγελέας. Κοιτάξτε, το αποτέλεσμα, κοιτάξτε. Καλά τα λέτε, αλλά το αποτέλεσμα. Υφηγέννη Βασιλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι πολύ μεγάλο θέμα, ένα θέμα το οποίο έχει μεγάλες διαστάσεις. Ποιος ο ρόλος του Τούρκου παραγωγού του Survivor, ρωτάνε πολύ πώς μπήκε εκεί ο δημοσιογράφος του Sky και τον βρήκε ο Φου, αυτοί κρύβονται. Σαν τα ποντίκια, πώς εντοπίσανε, πώς προβλήθηκε μια τέτοια συνέντευξη που μας απειλούν ξεκάθαρα. Για ποιο λόγο προβλήθηκε συγκεκριμένη. Για να δείξουν τι, ότι οι Τουρκαλάδες θα μας σκίσουν και στο διαδίκτυο, τις κυβερνοεπιθέσεις. Ναι, είναι ένας πόλεμος του διαδικτύου. Και αυτή τη στιγμή, εφόσον γνωρίζει ο συγκεκριμένος συνάδελφος τα στοιχεία του συγκεκριμένου, γνωρίζει υποχρεωμένος να μιλήσει, γιατί διεκδικείται αυτή τη στιγμή η εθνική μας ασφάλεια. Η εθνική ασφάλεια της χώρας είναι παραπάνω από οτιδήποτε και βάσει του συντάγματος δεν υπάρχει, όπως είπε πολύ σωστά ο συνάδελφος ο Πάνος ο Τζίφας, δεν υπάρχει καμία προστασία στον πληροφοριοδότη και στον συνδευξιαζόμενο. Είμαστε υποχρεωμένοι, δεν υπάρχει το δημοσιογραφικό απόρριτο όταν τίθεται θέμα της εθνικής μας ασφάλειας. Και ξεκάθαρα. Εάν έχουμε φτάσει στο σημείο, Φίλιππε, τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης να προωθούν την τουρκική προπαγάνδα, από εκεί και πέρα σκρίνει ο Έλληνας πολίτης. Μάλιστα. Και μια μέρα που εχθές δοθήκαν οι τηλεοπτικές άδειες. Και μένουμε εδώ. Πάμε τώρα. Πάμε τώρα. Να παρέμβει ο εισαγγελέας και περιμένουμε να δούμε εάν θα υπάρχει αντίδραση της ελληνικής πολιτείας και της κυβέρνησης. Αν πρέπει, επιβάλλεται. Πάμε τώρα. Πάμε τώρα. Παρακαλώ, βοηθήστε με κοντρόλ. Δεν έχω πρόβλημα με τη σύνδεση. Θα το διορθώσουμε λίγο, θα το διορθώσουμε το πρόβλημα με το κοντρόλ που δεν μπορούμε να τους ακούσω. Πάμε τώρα εδώ πέρα.